χρόνος για προσωπικές και οικογενειακές στιγμές υπάρχει ή ο αναμονίμος γκρινιάζει ότι αρχίζει, δεν είσαι συνεπής, δεν σε βλέπει, κοίτα, δεν σε χαίρεται όσο θέλει. Η Ιωάννα νομίζω ότι όπως είπε και μετά, έχει αρχίσει, έχει καταλάβει πλέον και ποιοι είναι οι ρυθμοί και ποιες είναι οι απαιτήσεις και πότε μπορώ να είμαι σπίτι και πότε δεν μπορώ να είμαι σπίτι. Τη βλέπει τη διαδικασία άλλωστε, δεν είμαι στη Γλυφάδα για καφέ. Σωστά. Είμαι εδώ, είμαι σε άλλη υποχρέωση, είμαι στην εφημερίδα, είμαι πάλι εδώ. Αυτό το καταλαβαίνει και το κατάλαβε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό όμως απλά έχει δημιουργήσει ζητήματα στην προσωπική μας ζωή με την έννοια ότι εκείνη αναλαμβάνει σχεδόν όλες τις ευθύνες του σπιτιού. Με ό,τι σημαίνει αυτό, μια χαρά τα καταφέρνει και μπράβο. Τα παιδάκια, και ειδικά την Νάντια που είναι η μεγαλύτερη σας, παρόλο που δεν έχει τον άπλετο χρόνο, σου έχουν ιδιαίτερη αδυναμία. Ειδικά η Νάντια είναι λέει μπαμπά και λιώνει. Αυτό πώς το έχεις καταφέρει? Ξέρω τι καλό έχω κάνει. Ή κάτι καλό έχω κάνει, κάτι κακό έχω κάνει. Ίσως μπορεί να είναι το καλό ότι τα καταφέρνω καλά. Μπορεί να είναι το κακό ότι δεν με βλέπουν τα παιδιά, ξέρεις, και τους λείπω. Ή μπορεί να είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Αλλά είναι ωραίο να σε ζητάνε τα παιδιά σου, είναι ωραίο να σου δείχνουν την αγάπη τους. Είναι άσχημο να μείνεις εκεί ή να μπορείς να τα αποκριθείς μερικές φορές. Αυτό αλλά που λέγαμε. Εγώ αυτό που ξέρω, επειδή σας ζούμε και σαν οικογένεια, είναι ότι όταν είσαι εκεί, είσαι με το 100% της ψυχής σου και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν τα παιδάκια. Και αυτό που να κάνουν όλοι οι μπαμπάδες που έχουν πολλή δουλειά. Ναι, μωρέ, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και τα παιδιά μας ήταν 15, 16, 17 χρονών. Και εκεί που τώρα σου ζητάνε μια αγκαλιά, θα πας να τα αγκαλιάσεις και ας πούνε, άσε μας, μωρέ, τώρα να γίνουμε ξεφτύλα εδώ. Μη μας κοιτάνε. Παράτα μας κτλ. Και τότε θα καταλάβεις ότι έχεις χάσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και επειδή αυτό το έχω δει να συμβαίνει γύρω μου σε άλλους ανθρώπους, προσπαθώ όσο χρόνο έχω να τον γεμίσω. Εδώ η Νάντια και η Παυλίνα, σε βλέπουμε στο δελτίο. Έχουν καταλάβει, ειδικά η Νάντια, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς που βγαίνει στην τηλεόραση, ή νομίζουν ότι όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες κάνουν μια τέτοια δουλειά? Αντιμετώπισα τη φοβερή ερώτηση, μπαμπά, πώς μπήκε μέσα στην τηλεόραση πρόσφατα. Δεν ήξερα και τι να απαντήσω. Αν έπρεπε να απαντήσω, μπήκα από πίσω, ξέρω εγώ, ή ναι, να κάτσω να κάνω ανάλυση τι σημαίνει τηλεόραση. Είμαστε στη φάση τώρα που το βλέπουμε. Ναι. Το καταγράφουν στο μυαλό τους, ειδικά οι μεγάλοι, αλλά δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς συμβαίνει αυτό. Ναι. Ότι πώς μπήκε ο μπαμπάς μου στην τηλεόραση, που εγώ βλέπω το γκούφι, ξέρω εγώ, στην ναι, τηλεόραση, βλέπω τα κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση, τον Μπόμπι Σφουγγαράκη και την ίδια ώρα μπορεί να μπήκε ο μπαμπάς μου. Είμαστε σε αυτή τη φάση της συνειδητοποίησης, ναι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τρίτο παιδάκι θα σκεφτώσουν να κάνεις ή το έχεις αφήσει στο Θεό και... Όχι, μωρέ, νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε στο Θεό. Νομίζω ότι πρέπει να τα αφήνουμε λίγο στη λογική τη δική μας και στις δυνατότητές μας και στις υποχρεώσεις που έχουμε. Νομίζω ότι όταν ένα ζευγάρι έχει πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, πρέπει να ξέρει και πού είναι τα όρια του, ειδικά με μικρά παιδιά, για να περνάνε τα παιδιά καλά και να περνάνε και οι μεγάλοι καλά. Νομίζω ότι αυτά τα όρια τα έχουμε πιάσει προς τον πάνω. Τώρα ξαναρώταμε σε 10 χρόνια να σου πω. Εντάξει, ναι. Βέβαια, αφήνουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είχαμε διαβάσει ότι ήταν να παντρευτείτε φέτος, το αναβάλλατε με θρησκευτικό γάμο, γιατί έχει γίνει ο πολιτικός. Ναι, έχουμε κάτι βαφτίσια να κάνουμε στο δεύτερο παιδί. Και έχουμε και ένα θρησκευτικό γάμο, τον οποίο δεν κάναμε ποτέ. Και λέμε να τα συνδυάσουμε κάποια στιγμή αυτά και να τα κάνουμε. Ψάχνουμε το χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι θα τον βρούμε κάποια στιγμή, πριν πάει το παιδί φαντάρος. Είναι και ο κορίτσι, μπαμπά, φαντάρος. Και να μην το φωνάζουν και ψήτη στο σχολείο, ξέρεις, πρέπει να έχει ένα όνομα. Ναι, ναι. Νομίζω πρέπει να το βρούμε αυτό το χρόνο και το σωστό timing και να το κάνουμε. Θα γίνει. Πρέπει να γίνει άμεσα.